Συμβαίνει γιατί δεν αισθάνεσαι την ανάγκη, αν δεν έχεις φτάσει στο σημείο που θέλεις εσύ με τα τραγούδια, να προχωρήσεις σε μια δισκογραφική δουλειά. Δηλαδή δεν θεωρείς ότι είναι απαραίτητο να βγαίνουν πιο συχνά δίσκοι. Αυτό συζητάγαμε προηγουμένως με τον Αντώνη επάνω, τον Αντώνη τον Ψάλτη από την εταιρεία μου και μετά άλλα τα παιδιά του συνεργάτες μου, τον Σωτήρη και τη Βασούλα. Και λέγαμε για το ότι γίνονται τραγούδια για να γίνουν τραγούδια. Γίνονται δίσκοι για να γίνουν δίσκοι, μόνο και μόνο για να μπουν μέσα στο παιχνίδι της κατανάλωσης, γιατί έχουμε ανάγκη της ξεπέτας. Αυτή είναι η ανάγκη μας πια. Η ανάγκη είναι μόνο για ξεπέτα. Εγώ κάνω δίσκους όποτε αισθάνομαι ότι έχω τραγούδια τα οποία πρέπει να μοιραστώ με τους ανθρώπους. Τους ανθρώπους που με αγαπούν και όχι μόνο. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη κάθε χρόνο να κάνω δίσκο. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Πρέπει πρώτα να έχεις το υλικό το οποίο θα συμπεριλάβεις στο δίσκο σου, ώστε να φτάσεις στο σημείο να λες ξεκινώ να κάνω έναν δίσκο. Εγώ πάντοτε διαλέγω μέσα από πάρα πολλά τραγούδια. Και δεν έχει να κάνει στην προκειμένη περίπτωση, τη δική μου δηλαδή, με την έλλειψη των τραγουδιών, αλλά έχει να κάνει με το ότι ένας δίσκος όταν βγαίνει πρέπει να έχει λόγο ύπαρξης. Δεν μπορεί λοιπόν να κάνεις ένα δίσκο σήμερα και μεθαύριο να τον πετάς στα αζύδητα γιατί κάνεις τον αμέσως επόμενο. Δεν έχω καταλάβει το λόγο γιατί τόση αγωνία να κάνουμε κάθε χρόνο δίσκο. Μήπως πιέζονται από τις εταιρείες τους υπερβολικά. Δεν γνωρίζω. Μήπως δηλαδή θέλω να πω εσύ που μπορείς να βάζεις τους όρους σου. Δεν αισθάνεσαι τέτοιου είδους πίεση. Νομίζω ότι αυτό είναι παραμύθι. Δηλαδή, μου επέβαλαν, μου το ζήτησαν, έπρεπε να το κάνω. Όλα αυτά δεν τα καταλαβαίνω. Ο καθένας κάνει αυτά τα καλύτερα μάλλον που μπορεί. Εγώ κάνω αυτό που μπορώ. Εάν μπορέσω στο μέλλον να κάνω και καλύτερα πράγματα, καλύτερα θα κάνω. Δεν είναι δικαιολογία τώρα, με σπρώξανε, μου τα επέβαλαν. Πάντοτε ήσουν έτσι. Σαφώς. Πάντοτε δηλαδή έμπαινες και έθετες τους όρους. Γιατί αυτός είναι ο όρος. Ότι όταν δεν έχω καλά τραγούδια, δεν προχωράω σε μια δισκογραφική δουλειά, έτσι, αν θέλετε εσείς. Αυτό μπορεί πάντοτε να το κάνεις. Δεν χρειάζεται να το συζητήσεις. Τι να κάνεις κουβέντα. Δεν έχεις ποτέ αντιδράσεις. Σαφώς και έχεις αντιδράσεις. Τι κάνεις τότε. Μα η ζωή είναι μια μόνιμη αντιπαλότητα από ό,τι έχει αποδειχθεί. Χιλιάδες χρόνια τώρα οι άνθρωποι σε αντιπαλότητα βρίσκονται, αλλά γίνεται να κάνεις αυτό που θέλουν και οι άλλοι. Δεν μπήκες μέσα. Όχι, αλλά φαντάζομαι ότι το ρισκάρεις. Δηλαδή μπαίνεις σε μια... ρυψοκίνδυνος που λέγαμε πριν. Ναι. Εδώ τώρα αποδεικνύω ότι είμαι ρυψοκίνδυνος, αλλά είμαι ρυψοκίνδυνος σε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ψυχή μου. Δηλαδή, εγώ θα βαρέσω γροθιά και στο μαχαίρι από τη στιγμή που θεωρώ ότι αυτό που λέμε να γίνει με τον τρόπο που τέλος πάντων εγώ θέλω. Γιατί τι να κάνω, να κάνω αυτά που θέλουν οι άλλοι, αυτά που θέλω εγώ, αυτά που γεμίζουν τη δική μου την ψυχή. Αν αυτό που θέλω πρέπει να ρίξω και μια γροθιά στο μαχαίρι για να το αντιληφθεί ο άλλος, θα τη ρίξω. Θα κοπώ. Θα είναι δικιά μου όμως η λαβωματιά. Καλύτερα να ρίξω εγώ την γροθιά στο μαχαίρι και να λαβωθώ, να πονέσω, θα είναι δικιά μου η κίνηση. Ναι, Λόλα. Μην χτυπάνε οι άλλοι τη δικιά μου τη γροθιά πάνω στο μαχαίρι, οπότε δεν θέλω εγώ. Όλα όμως, δόξα τω Θεώ, πήγαν πάρα πολύ καλά. Πήγαν τυχαία πολύ καλά. Γιατί? Δεν είχα καμιά νεράιδα. Διότι αυτό που είναι, αυτό είναι. Κυκλώματα. Και έπρεπε να έχει αυτά τα αποτελέσματα. Κυκλώματα που λένε ότι υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κυκλώματα. Υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τους βρεις μπροστά σου και να μην συμφωνούν μαζί σου και να σε δυσκολέψουν, που εγώ το έχω περάσει επανειλημμένος και το έχω πληρώσει και πάρα πολύ ακριβά. Αλλά αν είσαι άνθρωπος ο οποίος έχει ηθικές αξίες, έχει αρχές, πρέπει να κάνεις αυτό που η ψυχή σου σε διατάζει. Θα πολεμήσεις και θα πολεμήσεις απέναντι σε πολλούς ενδεχομένως οι οποίοι ή και επιβουλεύονται την θέση σου, αυτό που είσαι, ή και δεν συμφωνούν με αυτό που είσαι, με τον τρόπο που το κάνεις, τέλος πάντων. Αλλά εσύ, για να είσαι εντάξει με σέναν, έτσι, να βλέπεις τη μούρη σου στον καθρέφτη και να λες, αδερφάκι μου, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Πρέπει να πας μπροστά. Πρέπει να τα περάσεις όλα αυτά. Διαφορετικά, εάν θέλεις, και συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις, εάν θέλεις να περάσεις τα πάντα εξαπαλώνων ήχων, τότε μια χαρά λειτουργεί το πράγμα όπως λειτουργεί. Και λες, μα δεν ήξερα, η εταιρεία μου το έκανε. Μα δεν ήθελα, αυτός μου το είπε. Μα φτάνει. Παλαιότερα, όταν βγήκαν όλα αυτά τα παιχνίδια μέσα σε εισαγωγικά, reality, εκπομπές, τέλος πάντων. Δεν είναι παιχνίδια, να το τονίσουμε αυτό, παράκλησή μου, δεν είναι παιχνίδια ο εξευτελισμός του ανθρώπου. Το 96 εγώ πήγα στην Αμερική πρώτη φορά και είδα πως δημόσια εξευτελίζονται οι άνθρωποι στην τηλεόραση και επιστρέφοντας στην Ελλάδα είπα εύχομαι, αν και φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα είναι εδώ κοντά μας αυτή η ιστορία, εύχομαι να μην καταντήσουμε έτσι. Όλα έρχονται. Καταντήσαμε πολύ γρήγορα, δηλαδή το θέλαμε, με τα μανία στο ψάχναμε να δούμε πού θα πάμε να εξευτελιστούμε. Πες μου, μετά από λίγα χρόνια, έχουν περάσει λίγα χρόνια από τότε που σταμάτησαν, έχουν βγει οι νέοι τραγουδιστές, έχουν κάνει δουλειές. Θέλω να μου πεις τώρα, 3-4 χρόνια μετά, αυτές τις φωνές που τις ακούς γύρω σου, που έχουν απήχηση, έχουν εξώφυλλα,
κυκλοφορούν στο χώρο. Πώς τις κρίνεις? Δεν μπορώ να κρίνω κάτι που δεν ακούω. Κάτι που δεν γνωρίζω δεν μπορώ και να το κρίνω. Κρίνω αυτά που ξέρω. Δεν ακούω. Προχθές έλεγα στα παιδιά ότι άνοιξα το ραδιόφωνο και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Δηλαδή? Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Αυτό που άκουσα, δεν πίστευα ότι το ακούω από ραδιόφωνα, ας πούμε, τα οποία εκπέμπουν και απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Ήταν ένα άλλο πρόσαλο τουρλουμπού και ένα περίεργο συνοθήλευμα, περίεργα τραγούδια, τα οποία δεν είχαν τίποτα να πούν. Φωνές που όλες μοιάζανε μεταξύ τους, και οι ανδρικές και οι γυναικείες. Δηλαδή, είναι, πραγματικά είναι λυπηρό. Και ας μην φάνω τώρα ότι ο τιμητής των πάντων, όχι. Αλλά αν είμαι κι εγώ μέσα σε αυτούς, σουτάρετε μας ρε παιδιά, σας παρακαλώ, διώξτε μας, ας πούμε. Αν είμαι μέσα σε αυτό το τουρλουμπούκι, δεν πρέπει να υπάρχω. Τράπηκα. Ο αετός πέφτει στον αέρα, ελεύθερος και δυνατός. Της απονιάς όταν το βρίσκει σφαίρα, τον αγκαλιάζει ο ουρανός. Τα ίχνη των κοιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω, μια σφραγισμένη κατάδικη, κι ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου με σέρνει σε μια δίκη. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω καμένα, που ακόμα πιστεύω θα γυρίσει σε μένα. Μήπως είμαι αλλού στη μεγάλη μου πλάτη και νομίζω πως ζω, αλλά έχω πεθάνει. Μετανιώνω για κάθε χάδι και φιλί, μετανιώνω για τα λόγια που έχω πει σε σένα μόνο, μετανιώνω. Τι το θέλα να σ' αγαπήσω, πες μου τι το θέλα, και μια ζωή να παραμίσω, έτσι ανώφελα. Πες μου τι το θέλα. Μείνετε κοντά μας και δεν θα το μετανιώσετε. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε 2-3 λεπτά.